Σοβαρότατο το ζήτημα, αλλά άνοιξε ουσιαστικά κυριολεκτικά μάλλον και όχι μόνο στον χώρο του αθλητισμού, τους ασκούς του Αιώλου. Έχουμε καταγγελίες και εδώ στη Θεσσαλονίκη από φοιτήτριες για παρενόχληση από καθηγητές. Υπάρχει και σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα πάνω σε αυτό. Ήδη υπάρχουν κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και από την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδα το πρωί και την Παρασκευή θα πραγματοποιηθούν από φοιτητικούς συλλόγους. Θα ήθελα να σταθούμε στην ουσία. Πέρα από το αυτονόητο ότι πρέπει να καταγγέλλονται αυτά, το ζητούμενο είναι πού βρίσκεται η ρίζα όλων αυτών. Και αν μπορέσεις για να πεις ότι το αντιμετωπίζω ή παλεύω για την αντιμετώπιση του. Καταρχήν να εκφράσουμε αυτό το αυτονόητο που είπατε, δηλαδή τη συμπαράσταση της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας σε ένα ακόμα θύμα σεξουαλικής βίας και κακοποίησης, τη Σοφία του Μπεκατόρου, που έκανε αυτή την δημοσιοποίηση 22 χρόνια μετά. Τι φέρνει στην επιφάνεια αυτή η δημοσιοποίηση? Όλες τις πιέσεις, όλους τους εκβιασμούς που δέχονται οι αθλήτριες και οι αθλητές για να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, που στην πραγματικότητα συνθλίβονται τα όνειρά τους κάτω από τις μιλόπετρες της εμπορευματοποίησης και του αθλητισμού και βέβαια του πρωτοαθλητισμού. Έτσι. Ουσιαστικά υπάρχει μια διαβρωτική επίδραση της εμπορευματοποίησης, του ανταγωνισμού, της μετατροπής του σε πεδίο δράσης για αυτούς τους παράγοντες που ουσιαστικά εκτρέφουν το φαινόμενο αυτό. Έτσι. Όμως η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας με την ευκαιρία αυτή εκφράζει την αλληλεγγύη της σε όλες τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου που έχουν υποστεί τους εκβιασμούς, τη σεξουαλική παρενόχληση, τη βία, την κακοποίηση στους χώρους δουλειάς, εκεί όπου ζουν, όπου εργάζονται, όπου σπουδάζουν, εκεί που αθλούνται. Και βέβαια, για να φτάσουμε και στην ρίζα αυτής της ιστορίας, να πούμε το εξής, ότι ακούμε αυτές τις μέρες από την κυβέρνηση, αλλά και από όλα τα κόμματα που βαδίζουν στα χνάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η κυβέρνηση, ότι τώρα οι γυναίκες πρέπει να σπάσουν τη σιωπή και ότι αν σπάσουν τη σιωπή, αυτό μπορεί να αλλάξει την κατάσταση αυτή που υπάρχει, της βίας και της κακοποίησης κατά των γυναικών. Μπορεί όμως, απλά και μόνο καταγγελλοντάς το. Αυτά λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας βέβαια, πρόκειται για πολύ μεγάλη υποκρισία από την πλευρά της κυβέρνησης. Τα δάκρυα που ρίχνουν πραγματικά είναι κροκοδίλια, γιατί πίσω από αυτή την κατάσταση κρύβεται η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι νέες γυναίκες. Ποια είναι αυτή η πραγματικότητα που τελικά τις αναγκάζει να σωπάνε σήμερα? Είναι οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που τις υποχρεώνουν να μην μιλήσουν. Γιατί, ποιες είναι οι συνθήκες αυτές? Οι γυναίκες βιώνουν την εργοδοτική τρομοκρατία, βιώνουν την απειλή της ανεργίας, βιώνουν τους εκβιασμούς στην περίπτωση του αθλητισμού, των μεγαλοπαραγόντων του αθλητισμού. Είτε, όπως σήμερα βγήκε από το καινούριο περιστατικό, πιέσεις του πανεπιστημιακού κατεστημένου. Πίσω από όλα αυτά, λοιπόν, κρύβεται η πραγματικότητα της εμπορευματοποίησης, του ανταγωνισμού που αποθεώνει την ατομικότητα έναντι της συλλογικότητας. Λένε στις γυναίκες, τους καλούν να σπάσουν τη σιωπή, αλλά από την άλλη πλευρά να μην βγάλουν άχνα για όλες αυτές τις πολιτικές που τσακίζουν τη ζωή τους και που ευθύνονται για τις καταστάσεις που βιώνουν. Εμείς λοιπόν μπροστά σε αυτές τις συνθήκες καλούμε τις γυναίκες να προβληματιστούν. Άραγε πρόκειται και αυτό το περιστατικό ή το σημερινό περιστατικό. Είναι μεμονωμένα περιστατικά που οφείλονται μόνο
σε κάποια προβληματική προσωπικότητα η οποία βρέθηκε στο δρόμο της τάδε αθλήτριας ή της τάδε φοιτητρίας. Πώς καθορίζεται η εξέλιξη των αθλητριών και των αθλητών, των σπουδαστριών, των φοιτητριών, των σπουδαστών. Πώς καθορίζεται η επιστημονική, η καλλιτεχνική και γενικά η εργασιακή τους πορεία. Ποιες είναι οι συνθήκες εκείνες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι νέες γυναίκες που πέφτουν θύματα βιασμών. Εμείς λέμε ότι σε τέτοια κοινωνικά φαινόμενα δεν είναι μόνο ο δρόμος της ατομικής καταγγελίας. Αυτός που πραγματικά μπορεί να ανοίξει, ο δρόμος που πραγματικά μπορεί να ανοίξει δρόμο για τις νέες γυναίκες είναι ο δρόμος της συλλογικής διεκδίκησης για όλα τα δικαιώματα τους που θα τις κάνει και δυνατές για να μπορούν να σπάνε και ατομικά τη σιωπή όταν βρεθούν σε τέτοιες καταστάσεις. Mm-hmm. Και βέβαια σαφέστατα το να υπάρξουν μέτρα πρόληψης και προστασίας των θυμάτων τέτοια όσα χρειάζονται από το κράτος για να μπορεί να μπορούν τα θύματα να μην είναι έρμεα μιας κατάστασης που δεν μπορεί στην οποία δεν μπορούν να βρουν καμία διέξοδο. Που επί της ουσίας δεν υπάρχουν τέτοια μέτρα σήμερα. Υπάρχουν κάποιοι ξενώνες, υπάρχουν κάποιες δομές που τις περισσότερες των περιπτώσεων υπολειτουργούν ή δεν μπορούν να καταφέρουν να δώσουν ουσιαστική λύση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κοιτάξτε, ένα θέμα είναι οι δομές. Αν μιλάγατε με την υφυπουργό πλέον Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας, ΔΕΟΣ, Γενική Γραμματέα Ισότητας των Πολιτών, θα σας έλεγε πόσους πολλούς ξενώνες έχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και που καλύπτει τις ανάγκες των γυναικών για τα ζητήματα βίας κλπ. Το πρόβλημα όμως δεν έγκυται κατά κύριο λόγο εκεί. Μία γυναίκα που εργάζεται και που πέφτει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης ή βιάζεται από τον εργοδότη της και έχει μπροστά της το φάσμα της ανεργίας, το πρόβλημά της, το πρώτο και το κύριο, είναι ο ξενωνάς? Προφανώς όχι. Δεν είναι αυτό. Είναι η διέξοδος να έχει σταθερή και μόνιμη δουλειά και να μην εξαρτάται από τον εκμεταλλευτή της. Γι' αυτό, αν θέλετε, και στην πρόσφατη σχετικά ανακοίνωση της ΟΓΕ την 25η Νοέμβρη, είχαμε βασικό θέμα μας το ότι δεν αποδεχόμαστε τη βία των εκμεταλλευτών, την πολύμορφη βία, που δεν σχετίζεται μόνο με την ενδοοικογενειακή βία ή τη φυλετική καταπίεση. Αν δεν βρούμε λοιπόν τη ρίζα του προβλήματος που σχετίζεται με την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, με την εκμετάλλευση και την καταπίεση των γυναικών, δεν μπορούμε πραγματικά να αντιπαλέψουμε το φαινόμενο αυτό. Mm-hmm. Και μόνο, και το Ριζοσπαστικό Γυναικείο Κίνημα, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, λέει στις γυναίκες, προβάλλει στις γυναίκες τη διέξοδο, που είναι ο συλλογικός αγώνας ενάντια σε κάθε μορφής βία, που εντείνει την ανισοτιμία τους και που ουσιαστικά βάζει φραγμό στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους. Για να τις κάνει να νιώσουν και δυνατές. Είτε να το καταγγείλουν είτε να παλέψουν. Ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Ακριβώς αυτό. Κύριε Καλούπακα, αναφερθήκατε και στην αρχή, θα ήθελα να σταθώ σε αυτό. Όσον αφορά τις δομές που στείνει και τις επιτροπές που στείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για στήριξη των γυναικών, πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια, έχει τοποθετηθεί και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, προκειμένου, ναι, όπως σημειώνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να σπάσει η σιωπή τους και να μιλήσουν. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε και αυτή, σε εισαγωγικά, αυτή την αναβάθμιση του από γραμματεία σε υφυπουργείο, αλλά καλύπτει την πραγματικότητα αυτή όπως μας την περιγράψατε?
Και την αναγκαιότητα. Καταρχήν, αυτή η πολιτική εντάσσεται στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει, που έχει προμετωπίδα της πολιτικής για τις γυναίκες την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, αλλά τι λέει. Καταρχήν, δεν προβάλλει το σύνολο της πολύμορφης βίας, όλες τις μορφές βίας που δέχονται οι γυναίκες, αλλά επιλεκτικά κάποιες μορφές, φωτίζοντας ουσιαστικά το δέντρο της ενδοοικογενειακής βίας ή των βιασμών ή της σεξουαλικής βίας, για να κρυφτεί το δάσος της πολύμορφης βίας σε βάρος των γυναικών. Έτσι. Απ' την άλλη πλευρά, πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο το εξής. Τι έρχεται και λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και, κατ' επέκταση, και οι ελληνικές κυβερνήσεις και οι προηγούμενοι και η σημερινή. Ότι εγώ αντιμετωπίζω τη βία με τη λογική του κόστους για το κράτος και του ωφέλους για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Δηλαδή, έρχεται και λέει ότι εμένα σαν Ευρωπαϊκή Ένωση μου κοστίζει βία κατά των γυναικών 228 δισεκατομμύρια ετησίως, από τα οποία 24 είναι αυτά που χάνουν και θα μπορούσαν να τα κερδίσουν αντίστοιχα οι επιχειρηματικοί ομίλοι. Δηλαδή έρχεται και βάζει κάτω τα πράγματα. Δεν την ενδιαφέρουν στην πραγματικότητα οι ανάγκες των γυναικών, των εργαζομένων γυναικών, των αυταπασχολουμένων κλπ. Και σου λέει πόσα πρέπει να δώσω σαν κράτος προκειμένου να χάνουν λιγότερο οι όμιλοι, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, από την απουσία των γυναικών που λόγω της βίας δεν μπορούν να συμμετέχουν όπως εμείς θέλουμε στην απασχόληση. Δηλαδή όλο το κριτήριό τους, όλη η λογική τους κινείται με βάση τη λογική του κόστους ωφέλους. Κόστος για το κράτος, όφελος για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Με αυτό το κριτήριο πρέπει να καταλάβουμε, να αποκαλύπτουμε κιόλας πόσο υποκριτικά είναι όλα αυτά που λένε για τα ζητήματα της βίας, την οποία την έχουν στην προμετωπίδα. Στην πραγματικότητα ανοίγουν το τεράστιο αυτό θέμα της βίας ως προπέτασμα για να κρύψουν την πραγματικότητα που ζουν οι γυναίκες και την ασύστολη βία που υφίστανται καθημερινά. Ας σκεφτούμε σήμερα ποια κυβέρνηση. Η κυβέρνηση σήμερα άνοιξε το ζήτημα του τσακίσματος της οικογενειακής και προσωπικής μας ζωής, της έλλειψης μέτρων προστασίας της υγείας και της ζωής μας και των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Το γεγονός ότι σε συνθήκες της νέας οικονομικής κρίσης και της πανδημίας αυξάνει τη γυναική αναεργία, εκμηδενίζεται το εισόδημα των γυναικών, των μισθωτών, των αυταπασχολουμένων. Το γεγονός ότι πέφτει στις πλάτες μας ακόμα περισσότερο η φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Και χρυσοπληρώνουμε στην κυριολεξία την ιδιωτική υγεία και για την πρόληψη και για τη θεραπεία και για την αποκατάσταση και για το φάρμακο και για τον προγενετικό έλεγχο. Και ουσιαστικά η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που θα μπορούσε όλα αυτά να τα καλύψει είναι τελείως υποβαθμισμένη, αν όχι ανύπαρκτη. Ποιοι είναι λοιπόν οι όροι για να μπορέσει μια γυναίκα σήμερα? Αυτά όλα δεν είναι βία για τη γυναίκα του καθημερινού μόχθου. Αυτά όλα αν υπήρχαν, δεν θα μπορούσε μια γυναίκα θύμα βιασμού ή σεξουαλικής παρενόχλησης, σεξουαλικής κακοποίησης να αντισταθεί και να πει όχι, έχω τη δουλειά μου, έχω εισόδημα, δεν θα πέσω στον εκβιασμό του εργοδότη και θα τον καταγγείλω και τότε θα σπάσω τη σιωπή μου. Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες είναι εκείνες που οδηγούν μια γυναίκα να σπάσει τη σιωπή της. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν κανένας από τους κυβερνητικούς παράγοντες που βγαίνουν στα κανάλια και από τους και από τις αντιπολίτευσεις και από τους ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Δεν το αναδεικνύουν. Ακριβώς
γιατί θέλουν να κρύψουν την ουσία της πολιτικής της που εκτρέφει τη βία κάθε είδους ενάντια στις γυναίκες. Mm-hmm. Άρα ξαναγυρίζουμε σε αυτό το πολύ σημαντικό που είπατε, ότι η γυναίκα πρέπει να νιώσει δυνατή. Δυνατή μπορεί να νιώσει μέσα από την οργανωμένη πάλι. Ακριβώς. Για να μπορεί να κάνει και τις καταγγελίες που πρέπει να κάνει. Ακριβώς. Να σπάσει τη σιωπή, να μην νιώθει φόβο ακόμα και για να μιλήσει. Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι η διέξοδος βρίσκεται στη συλλογική μας δράση και στη συνδικαλιστική μας δράση. Δηλαδή, αυτοί μας θέλουν σήμερα κλεισμένες στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού, μόνες, απομονωμένες, απελπισμένες, ανήμπορες. Και ενώ το θέλουν όλο αυτό, ενώ παίρνουν μέτρα για να χτυπήσουν τη συνδικαλιστική μας δράση. Να μην μπορούμε να συμμετέχουμε στα σωματεία, να χτυπήσουν τα ίδια τα σωματεία. Έχουν ψηφίσει νόμους που χτυπάνε την απεργία και το δικαίωμα στην απεργία. Το δικαίωμα στη διαδήλωση. Ενώ λοιπόν παίρνουν τέτοια μέτρα, απ' την άλλη μας καλούν να σφάσουμε τη σιωπή. Να μην βγάλουμε άχνα για τις πολιτικές που τσακίζουν τη ζωή μας. Να μην πούμε κουβέντα για την εργοδοτική και την κρατική βία που τσακίζει και τους αγώνες μας και τα δικαιώματά μας. Και να μιλήσουμε για τους βιασμούς και τη σεξουαλική βία. Μα δεν πρόκειται για τη μεγαλύτερη υποκρισία. Mm-hmm. Και λοιπόν, βέβαια, ναι. υπάρχει και ένα θέμα, επιτρέψτε μου, σε σχέση με το ρόλο των ΜΜΕ, που βγαίνουν τώρα αυτές τις ημέρες πολύ έντονα για το αναδεικνύοντας το ζήτημα αυτό, όταν ουσιαστικά τα πρότυπα σε καθημερινή βάση έχουν αναλάβει το ρόλο του εξευτελισμού και της εκπόνευσης των γυναικών. Δεν μπορούμε να μην μπούμε και να μην καταγγείλουμε την υποκρισία των ΜΜΕ για το μεγάλο τους ενδιαφέρον και το ζήτημα του βιασμού της Μπεκατόρου, όταν στα ΜΜΕ καθημερινά με τις εκπομπές τους και με τα προγράμματά τους ουσιαστικά συμβάλλουν στον εξευτελισμό της γυναίκας. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι κυριολεκτικά αυτό που λέγαμε άνοιξε τον ασκό του αιώλου η δημοσιοποίηση της Μπεκατόρου και αξίζει πραγματικά σεβασμό μια τέτοια δημοσιοποίηση και όλων των υπόλοιπων αθλητριών που ακολούθησαν. Δεν φτάνει όμως με αυτό. Και να μην σταματήσει εδώ απλά όσο είναι ρηγμένα τα φώτα της δημοσιότητας. Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε, ακριβώς επειδή είναι πολύ σημαντικό, αλλά πρέπει για να μπορέσουν οι γυναίκες να ξεφεύγουν από σχέσεις τέτοιες, είτε οικογενειακές, είτε διαπροσωπικές, είτε μέσα στο περιβάλλον τους της εργασίας, είτε και να καταγγείλουν τέτοια περιστατικά και φαινόμενα, πρέπει να έχουν τους κοινωνικούς όρους και τους οικονομικούς όρους που θα τους επιτρέψουν να ξεφύγουν από τέτοιες σχέσεις ή από τέτοια φαινόμενα. Και εκεί απαντάει πάλι το οργανωμένο κίνημα να παλέψει για όλα αυτά. Σαφέστατα. Γιατί δεν είναι το πιο βασικό από όλα το δικαίωμα της γυναίκας στη μόνιμη και σταθερή εργασία, με σταθερό ωράριο, με ελεύθερο χρόνο, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ή στη συγκεκριμένη πόσες περίπτωση, γυναίκες, τι γίνεται με τον... γυναίκες, ναι, αν είχαν εξασφαλισμένο αυτό. Αν, ας πούμε, δεν υπήρχε η λογική της εμπορευματοποίησης, για να το πάρουμε για τον αθλητισμό. Mm-hmm, ακριβώς. Με κονδύλια και λεφτά που παίζονται. Είναι τυχαίο, δηλαδή, για παράδειγμα, ότι βγήκε το Ίδρυμα Νιάρχος και είπε την επομένη ότι αποσύρει. Αυτό γιατί το λέω? Που σημαίνει ότι πέφτουν πολλά λεφτά στην Ομοσπονδία. Από διάφορους παράγοντες κλπ. Θέλω να πω ότι αποδεικνύεται ότι το πράγμα είναι πιο σύνθετο. Υπάρχει εμπορευματοποίηση του αθλητισμού. Και όσο Θεός
είναι το κέρδος, τόσο τα δικαιώματα των γυναικών και ανδρών στην υγεία, στην παιδεία, στον αθλητισμό, στην εργασία, θα τσακίζονται. Mm-hmm. Κυρία Σκαλούπακα, να ευχαριστήσουμε πολύ. Να θα τα πούμε και το επόμενο ευχαριστώ. Διάστημα. Ευχαριστώ, γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.